Και εγώ από τη δική μου την πλευρά θέλω να χαιρετήσω αυτή την αξιόλογη προσπάθεια της πατρίδος προκειμένου να δημιουργήσει ένα καινούριο τύπο συζήτησης. Ξέρετε, πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος να κάνουμε έναν κατάλογο προτάσεων και έργων. Γιατί αυτό έχει λειτουργήσει για πολλές δεκαετίες στον τόπο. Παντελώς ανεπιτυχώς, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα της αξιολόγησης αυτών που συζητάμε και ιδιαίτερα όμως να υπάρχουν και θεσμικές παρεκτροπές. Και θα εξηγηθώ. Το πρώτο θέμα είναι ότι ο διάλογος αυτός για να καινοτομήσει η Πατρίς, και νομίζω ότι μπορεί να το κάνει η Πατρίς, θα πρέπει να είναι ένας ειλικρινής διάλογος. Ένας ειλικρινής διάλογος που επιτάπητος θα θέσει όλα τα κύρια θέματα, κυρίως όμως στον θεσμικό τους ρόλο, στην θεσμική τους εκπροσώπηση, στη θεσμική τους ευθύνη και κυρίως όμως να αντιλαμβάνεται το πλαίσιο της οικονομικής ζωής και των οικονομικών δυνατοτήτων της νέας πραγματικότητας, όπως είπε προηγούμενα ο αγαπημένος μου φίλος ο κ. Τσιφάλης. Το θεσμικό υπόστρωμα αυτής της διαδικασίας έχει κυρίως δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι η κυβέρνηση που έχει την ευθύνη του στρατηγικού σχεδιασμού της επικράτειας της χώρας. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο περιφερειακό, η ευθύνη ανήκει στο νέο θεσμό των περιφερειών, των ερετών περιφερειών. Και αυτό το λέω γιατί πολλές φορές βλέπω και εδώ θα ήθελα να πω εντός εισαγωγικών αυτό που θεωρώ ότι είναι η σπίδηση, διείσδυση στην θεσμική ευθύνη που έχει ένας θεσμός των υπόλοιπων θεσμικών λειτουργών, και αυτό κατά την γνώμη μου αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο, γιατί ακόμη δεν υπάρχει διακριτότητα στους ρόλους που έχουμε μετά από τον Καλλικράτη και τώρα με τον Κλειστέλη. Η ευθύνη λοιπόν του στρατηγικού σχεδιασμού είναι στην κυβέρνηση και στις περιφέρειες. Πριν λίγο καιρό τελειώσαμε έναν κύκλο αναπτυξιακών συνεδρίων. Έχουμε περίπου ένα χρόνο μετά από αυτά τα αναπτυξιακά συνεδρία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και στον τρόπο της διατύπωσης αλλά και στον τρόπο του ελέγχου του αποτελέσματος αυτών των αναπτυξιακών συνεδρίων. Το δεύτερο θέμα είναι ακριβώς αυτό που νομίζω ότι πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη θέση σε αυτό το συνέδριο. Η θεσμική πρωτοβουλία, οι θεσμικές πρωτοβουλίες προκειμένου να απαλλαγεί η θεσμική δυνατότητα και ικανότητα από μια γραφειοκρατία αλλά και από μια πολιτική παρεμβατικότητα η οποία δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία των θεσμών. Και επειδή θεωρώ ότι το πιο κρίσιμο σημείο για τη χώρα αυτή την περίοδο είναι η ενίσχυση της περιφερειακής διοίκησης, της περιφερειακής διακυβέρνησης, γιατί αυτό είναι το μεγάλο αίτημα των καιρών, θα ήθελα να είμαι ξεκάθαρος πάνω σε αυτό το θέμα. Θεωρώ ότι είναι ανεπίτρεπτο να υπάρχουν πολιτικά κόμματα αυτή τη στιγμή που στο δημόσιο λόγο βάζουν ως κύριο κριτήριο την χειραγώγηση των αυτοδιοικητικών θεσμών. Με μια πολεμική και με μια εχθρικότητα
η οποία δεν συνάδει σε μια εύρυθμη δημοκρατική λειτουργία της κοινωνίας και ιδιαίτερως στον απαιτούμενο σεβασμό που πρέπει να υπάρχει απέναντι στους πολιτικούς θεσμούς. Επιβάλλεται λοιπόν σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ανεξάρτητα της συγκυρίας των εκλογών, το πολιτικό διακύβευμα να είναι ξεκάθαρο. Γιατί μην ξεχνάμε όλοι μας, και εμείς που θεσμικά εκπροσωπούμε τους πολίτες, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, στον καινούριο χρόνο και στα καινούργια χρόνια, ανεξάρτητα που βρισκόμαστε, όλοι θα δοκιμαστούμε στο αμόνι της ευθύνης. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στο συνεδρίο.